εκλογών κλπ. Αλλά δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω από την ένταση στο Αιγαίο, από την συνεχιζόμενη προκλητικότητα των Τούρκων, την οποία είδαμε για ακόμη μία φορά κοντά στην επέτειο των Ήμια. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, η αντίδρασή μας ήταν και είναι αυτή που έπρεπε? Και δεύτερον, για να δούμε αν μπορεί να βγει και είδηση, μήπως είναι καιρός η πρόεδρο των κομμάτων, ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Ερντογάν δεν αστειεύεται στο Αιγαίο. Κοιτάξτε, η χώρα έχει βρεθεί και στο παρελθόν αντιμέτωπη με σκηνικά κλιμακούμενης έντασης στο Αιγαίο, τα οποία πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με ψυχραιμία, αλλά ταυτόχρονα και με την απαραίτητη εθνική αυτοπεποίθηση. Δεν είναι η ώρα ούτε για μεγάλες κορώνες, και πολλές φορές δεν είναι και οι δημόσιες δηλώσεις ο ενδεδειγμένος τρόπος να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Η Ελλάδα εξακολουθεί και σήμερα προφανώς να στέλνει ένα μήνυμα φιλίας και καλής γειτονίας προς την Τουρκία. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το μήνυμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, στις διεθνείς συνθήκες και στους άτυπους κανόνες των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ δύο χωρών που είναι καταδικασμένες από την ίδια την γεωγραφία να συνυπάρχουν σε μια ευαίσθητη περιοχή. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο δημόσια για το ζήτημα αυτό. Να πω απλά ότι δεν θεωρώ, μιας και με ρωτήσατε, γιατί δεν μου αρέσει να υπεφεύγω, ότι υπάρχει κάποιος λόγος για μια σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Ενίοτε ξέρετε ότι μπορεί να υπάρχουν και επικοινωνίες ενημερωτικές, οι οποίες γίνονται και με μένα και με τα στελέχη μας, τα οποία χειρίζονται αυτούς τους τομείς, οι οποίες δεν ανακοινώνονται, άρα δεν αισθάνομαι ότι είμαστε σε κενό ενημέρωσης. Κύριε Πρόεδρε, ότι το ζήτημα της μη έκδοσης των οκτώ οι οποίοι διέφυγαν στην Ελλάδα μετά το πραξικόπημα είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά στο κράτος δικαίου και δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αφορά στην εξωτερική πολιτική. Η ελληνική δικαιοσύνη δρά ανεξάρτητα. Η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος με θεσμούς και με αρχές, και αυτές οι αρχές και αυτοί οι θεσμοί δεν μπορούν να αφισβητηθούν από κανέναν. Από εκεί και πέρα θέλω να θυμίσω ότι η συμφωνία την οποία έχει κάνει η Τουρκία δεν είναι μόνο με την Ελλάδα, είναι συνολικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια συμφωνία η οποία έχει και οικονομικό αντικείμενο για την Τουρκία. Και είναι μια συμφωνία η οποία όταν δρομολογήθηκε σε κατάσταση μιας έκτακτης κρίσης ως ένα αναγκαίο εργαλείο για να σταματήσουν οι ροές των προσφύγων και των μεταναστών από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή έχει μερικώς δουλέψει. Και ένας από τους λόγους που η συμφωνία δεν δουλεύει όπως θα έπρεπε έχει να κάνει με το γεγονός ότι δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει, λόγω διαχειριστικής ανικανότητας, να μπορεί να επεξεργάζεται με την απαραίτητη ταχύτητα αιτήσεις ασύλου, ώστε αυτοί οι οποίοι τελικά δεν απολαμβάνουν του προνομίου του ασύλου να επιστρέφονται στην Τουρκία. Υπάρχει αντικειμενική δυσκολία και δεν εξετάζονται οι αιτήσεις αυτές. Υπάρχει τεράστια διαχειριστική ανικανότητα σε όλη την έκφανση της διαχείρισης του προσφυγικού. Το πώς κινούνται οι επιτροπές ασύλου, το πώς στελεχώνονται, το αν υπάρχει πραγματική βούληση αυτές οι αιτήσεις να επεξεργάζονται με την απαραίτητη ταχύτητα, αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως και μπορεί να αλλάξει. Όπως μπορεί να αλλάξει, κύριε Διαμαντόπουλε, και η δυνατότητα την οποία έχουμε να απορροφούμε ευρωπαϊκούς πόρους, οι οποίοι σήμερα λιμνάζουν. Θα σας θυμίσω ότι υπάρχουν ούκολικές κατηγορίες από πολλά στελέχη τα οποία διαχειρίστηκαν αυτήν την αρμοδιότητα για κακοδιαχείριση και με υπόνοιες διαφθοράς. Ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν ποτέ. Άνθρωποι παραιτήθηκαν από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι Έλληνας Πρωθυπουργός κατηδίαν έδωσε δέσμευση στον Τούρκο Πρόεδρο ότι το ζήτημα θα λυθεί όταν το ζήτημα αυτό αφορά αποκλειστικά την ελληνική δικαιοσύνη.